Hello. Καλημέρα. Τι κάνεις? Αχ, προσπαθώ να σας συνηθίσω το πίτσα. Το και εσάς, όλες. Εντάξει, δεν είσαι τεράστια, λέγω. Ναι, εντάξει. Αλλά είχες κάτι διαφορετικό πολύ, εντάξει, δύσκολο να το συνηθίσεις. Εντάξει, το αποδέχτηκα στην αρχή, οκ, μετά με έπιασε μια κρίση, αλλά... Πέρα σε φάση. Είναι λογικό. Καλό είναι, εντάξει, ναι. Ας δούμε πώς θα ακόμα να συνηθίσω με αυτό. Πάρα πολύ. Σε φωτίζει, ναι. Ναι, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν με έχω συνηθίσει ακόμα στον καθρέφτη. Μου φαίνεται πολύ ξένο. Αλλά είναι τόσο ωραίο που νομίζω θα το αγαπήσω. Και άλλα γιατί. Ανατροπή. Η πιο σοκαριστική για εσάς. Η ειρήνη, όμως. Ναι, ναι. Γιατί στην αλήθεια περίμενα, το λέγαμε κιόλας, ότι θα τα κόψει. Ναι, ναι. Ναι. Θα το κάνουμε. Περίμενα κάτι σε αγορέ, ας πούμε. Ναι, αυτό ήταν. Έλα, εντάξει, τον άλλο μήνα θα γίνει αγορέ. Δεν είναι κάτι αυτό, αλλά θα καταλάβεις. Θα το κάνατε. Όχι, δεν θα το έκανα. Κορίτσια, μαντέψτε τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, νέα μέρα, νέο look. Πρέπει να συνηθίσετε το συντομότερο τον ανανεωμένο σας εαυτό, γιατί θα είναι αυτός που θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη δοκιμασία. Εκμεταλλευτείτε κάθε κλικ και κάντε το να μετρά. Λέτε να έχει να κάνει με χθες, με τις φωτογραφίες. Δηλαδή, τύπου σαν υποκριτική, όχι υποκριτική ακριβώς, προσωπικότητες. Άντε να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Άντε, λίγο αλλαγές στο next top model. Λίγο να ανέβουν οι ψυχολογίες μας, γιατί έχουμε πέσει κάποιες. Εντάξει, εγώ ξύπνησα το πρωί, με είδα στον καθρέφτη, είδα μια άλλη Ευελίνα. Θα κάνω λίγο καιρό να το συνηθίσω και θα προσπαθήσω σήμερα στη φωτογράφηση να το εκπροσωπήσω σωστά το καινούργιο μου look. Έχω συνηθίσει τον εαυτό μου, αρέσει πάρα πολύ η αλλαγή. Νιώθω πιο φρέσκη, πιο ανανεωμένη και είμαι έτοιμη να δουλέψω. Να το πάρεις και να το φτιάξω όπως θες εσύ. Αλλά θα δούμε, μπορεί απλά να δείξουμε το μαλλιά μας. Όχι απαραίτητα να συγκρίνουμε με τη φωτογραφία. Απλά να δείξει κάπως το μαλλί σου. Ακόμα δεν μπορώ να το συνηθίσω το νέο μου look. Απλά θεωρώ ότι στη φωτογράφηση θα τα καταφέρω να προσαρμόσω την Έλντα.